Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε στο εκπτωτικό βίντεο. Σήμερα παιδιά θα κάνουμε ένα haul, τι ψώνισα στις εκπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να το γυρίσω αυτό το βίντεο, γιατί ρώτησα στο Instagram σε ένα poll αν θέλετε να κάνω βίντεο με αυτά που αγόρασα. Και έχω να σας πω ότι, μισό να θυμηθώ, το 87% είπε ναι να κάνεις βίντεο. Μη χειρότερα, λέω Παναγιά μου, δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια. Γιατί είχα πει ότι δεν κάνουν και πάρα πολύ στο ελληνικό YouTube haul με αντρικά ρούχα. Έχω πάρει πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα, δηλαδή δεν ξέρω πώς κατάφερα να τα φέρω στο δωμάτιο όλα αυτά. Είναι πολλές σακούλες. Έχω πάρει από τα πολύ απλά μέχρι τα πολύ γυαλιστερά ρούχα που μπορείτε να φανταστείτε. Θα ξεκινήσω με τα πιο απλά, τα πιο basic, τα πιο καθημερινά, δηλαδή από μαγαζιά Bershka, H&M, Zara και Pull&Bear. Και στο τέλος θα σας δείξω το καλό πράγμα που έχω πάρει. Είναι σε αυτή τη σακούλα που είναι από το εξωτερικό, είναι από το Boohoo, όσοι το ξέρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα απλά πραγματάκια. Να ξεκινήσουμε με το Pull&Bear. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Pull&Bear, την τράβα την αρκούδα. Τι έχω πάρει εδώ, ούτε που θυμάμαι κιόλας να σας πω. Τα κράταγα στις σακούλες, δεν έχω βγάλει τα ταμπελάκια για να γυρίσει το βίντεο, να ξέρετε. Από τα Pull&Bear λοιπόν, έχω πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια. Κοιτάξτε όμως τι ωραία που είναι. Τσάμπα τα έχει παιδιά, τσάμπα, τι να σας πω. Πόσο λέει εδώ, από 30 ευρώ μόνο 13. Έτσι, κουινάτο, πάρα πολύ ωραίο. Στα βάλω κιόλας γιατί είμαι με την παντούφλα εδώ πέρα. Τι να κάνω, χριστιανός. Έχω πάρει επίσης ένα παντελόνι. Α, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παντελόνι, είναι να σας το δείξω. Κοιτάξτε τι ωραίο. Φοβερό. Γκρι είναι. Και έχει μια άσπρη γραμμή στα πλάγια. Έχω να σας πω γενικά ότι στα ρούχα που έχω πάρει, γενικά, θα δείτε πάρα πολύ γραμμή. Αυτές τις γραμμές εδώ στα πλάγια. Είναι πάρα πολύ στη μόδα και τρελαίνομαι εγώ. Δεν ξέρω, είναι του Michael Jackson το στυλ. Νομίζω κάνουν πάρα πολύ ωραίο το σώμα. Αυτές οι γραμμές κόβουν, δεν ξέρω τι στο καλό κάνουν. Και τις θεωρώ πάρα πολύ μοντέρνες. Οπότε θα δείτε πολύ τέτοιο ρούχο, να το ξέρετε. Λοιπόν, αυτό το παντελονάκι είχε από 26 ευρώ μόνο 10 ευρώ. Και το φοράς και για καλό και για καθημερινό. Είναι 2-1. Ειδικά για τους γάμους και τις βαφτίσεις που πηγαίνω είναι ό,τι πρέπει. Επίσης έχω πάρει από τα Pull&Bear ένα πουκαμισάκι. Α, καλά, φοβερό. Πάλι με γραμμές. Δείτε το. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Έχει άσπρη, κόκκινη, μαύρη γραμμή στα πλάγια. Είναι πουκαμισάκι, έτσι. Και αυτό είχε από 20 ευρώ μόνο 6 ευρώ. Το παίρνεις, δεν το παίρνεις τώρα. Μην τρελαθούμε τελείως. Τσάμπα πράγμα. Και μια φορά να το βάλεις και μετά το πετάς, δεν σε νοιάζει ρε παιδί μου, 6 ευρώ, τι πληρώνεις. Γενικά να ξέρετε θα είναι αρκετά μεγάλο αυτό το βίντεο γιατί έχει πολύ πράγμα, οπότε υπομονή, όσοι θέλετε να δείτε έτσι λίγο πιο εξτραβαντάζ ρούχα, πηγαίνετε λίγο πιο στο τέλος. Πάμε στην επόμενη σακουλίτσα που είναι από H&M. Λοιπόν, εδώ έχω πάρει ένα παντελόνι στρατιωτικό, απλό, ωραίο, έτσι, είναι με λάστιχο. Το δοκίμασα στο μαγαζί, δεν μου έκανε, μου ήταν... Παναγιά μου. Δεν μου έκανε, μου ήταν αρκετά μικρό, αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Είχε 13 ευρώ. Δεν είναι πολύ ωραίο για 13 ευρώ. Το παίρνεις και ας μην μπορείς να κουνηθείς. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα κάτσω σιγά σιγά στην καρεκλίτσα μου. Ας μην αναπνέω, δεν με πειράζει. Μπροστά κάλλη, τι είναι ο πόνος. Δεν ξέρω τι λέω, δε μου. Μπροστά κάλλη, τι είναι ομορφιά. Τι λέει η παροιμία, γιατί έχω κολλήσει. Μπροστά κάλλη, όχι, μπροστά κάλλη, τι είναι ο πόνος. Πω, κόλλησα πάρα πολύ άσχημα. Ας πιω λίγο καφέ για να ξυπνήσω, γιατί στη χριστουγεννιάτικη κούπα μου. Τέλος πάντων, καταλάβετε τι ήθελα να πω. Παντελονάκι λοιπόν από H&M. Στη συνέχεια πήρε ένα πουκάμισο που το ψάχνα πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι εκπτωτικό το συγκεκριμένο, αλλά καλή τιμή το είχε θεωρώ για πουκαμισάκι. Είναι αυτό εδώ το ριγέ. Άσπρο μαύρο, κλασικό, που είσαι σαν το σκαθαροζούμι. Ναι, βεβαίως αυτό. Και το είχε 20 ευρώ. Είναι το extra small, μου κάνει ευτυχώς, γιατί είναι λίγο περίεργες οι γραμμές στα H&M. Κάποιες σου κάνουν extra small, κάποιες σου είναι ζυπουνάκια, ούτε που μπαίνεις μέσα. Πήρα άλλο ένα πουκάμισο κλασικό, καρό είναι αυτό, έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, φαίνεται. Μια χαρά, το είχε 6 ευρώ και αυτό είναι extra small, αυτό μου είναι αρκετά μικρό βέβαια. Μπορεί να πάω να το αλλάξω να πάρω το small, γιατί δεν κουνιέμαι στο συγκεκριμένο, αλλά είναι ωραίο ρε παιδάκι μου, εντάξει τι να κάνεις. Συνεχίζουμε με Ζάρα. Δεν ξέρω γιατί έχω τόσο μεγάλη σακούλα και έχει μόνο ένα πράγμα μέσα.
Δεν ξέρω τι φάση. Ναι, μάλλον επειδή είχα πάρει τον κολλητό μου για ψώνια, θα είχε τα δικά του μέσα, ίσως. Λοιπόν, πήρα μία φόρμα. Δεν έβρισκα πουθενά φόρμα. Τίποτα, παιδιά. Να ψάχνω όλα τα μαγαζιά και να μην βρίσκω μία φόρμα που να μ' αρέσει. Βρήκα τελικά στα Ζάρα. Πολύ απλή είναι. Μαύρη, με μία μπες γραμμή στα πλάγια. Σας είπα, έχει πολύ γραμμή, το ξέρετε. Πόσο την είχε αυτή, δεν θυμάμαι. Από 20, 10,99 και τελική τιμή 8 ευρώ. Πήρα το small, μου κάνει μια χαρά. Ωραία φορμίτσα, καθημερινή και το γυμναστήριο μια χαρά είναι. Βέβαια όταν τη φόρεσα, με βλέπει η μάνα μου και μου λέει τι ωραίο παντελόνι είναι αυτό. Τη λέω κερά μου, δεν είναι παντελόνι, φόρμα είναι. Τα έχουν κάνει έτσι πλέον τις φόρμες, τις οποίες μπορείς να τις φοράς και σαν κανονικά παντελόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μπερσίκα. Πάμε στα μπέρσκα. Εντάξει, πλέον πιστεύω. Πιστεύω ότι θα το έχουν όλοι το συγκεκριμένο φουτεράκι. Είναι πάρα πολύ basic, αλλά δεν γίνεται να μην το πάρεις. Με το που το πιάσεις στα χέρια σου αυτό το πράγμα, αυτό το fluffy, είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, δεν φαίνεται καλά. Τέλος πάντων, είναι όλο fleece, είναι σαν κουβέρτα. Εντάξει. Είναι από αυτά που δεν θες να το βγάλεις από πάνω σου. Και ας μην το βάλεις έξω, που εγώ το βάζω, δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί θα είμαι σαν γορίλας. Δεν θες να το βγάλεις, το φοράς και σαν πιτζάμα. Το είχε. Από 23 ευρώ, μόνο 7,99. Πάρα πολύ καλό, μου αρέσει πολύ. Αν έβρισκα και σε άλλα χρώματα θα το έπαιρνα, να σου πω την αλήθεια. Μόνο για το fluffiness. Το επόμενο που πήρα είναι... Αυτή ρε παιδιά είναι από... Α, μπέρσκα, ναι. Πήρα ένα απλό μπλουζάκι πόλο. Εδώ πέρα μαύρο. Εννοείται με γραμμές εδώ πέρα. Γράφει κάτι πάνω, κάτι γράφει. There are no second chance. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το είχε... παιδιά, συγγνώμη, ξέρετε πόσο το έχει αυτό το μπλουζάκι. 4 ευρώ! Δεν το παίρνεις. Το παίρνεις για απλό basic καθημερινό μπλουζάκι. Για ένα βίντεο το φοράς και το πετάς μετά. Έτσι κάνω εγώ. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, τι θα γίνω λίγο πάνω από το background. Στη συνέχεια πήρα 2 παντελόνια. Πάρα πολύ ωραία τα δοκίμασα. Μου κάνουν απίστευτα καλά. Είναι σε μαύρο κίτρινο. Έτσι, σαν την ΑΕΚ. Πολύ ωραίο. Απλό μαύρο παντελονάκι. Και το ίδιο το πήρα και σε μπες μαύρο. Αυτό το παντελόνι, παιδιά, έχω να σας πω, όσοι θέλετε συμβουλές για style, είναι από αυτά που δεν σου γεμίζουν πολύ το μάτι, αλλά για κάποιο λόγο πηγαίνει με όλα τα ρούχα. Ό,τι μπλούζα και να βάλεις από πάνω, πηγαίνει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, παρόλο που είναι αυτό το περίεργο το best of crew, ό,τι και να το έχω δοκιμάσει από πάνω, πήγαινε. Κατά κάποιο περίεργο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ίδια για να καταλάβετε, αυτά είχανε από 30 ευρώ, 6 ευρώ. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια έχω πάρει μερικά πολύ απλά μπλουζάκια, θα τα δείξω πολύ γρήγορα, έτσι για να έχω για καθημερινά. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το μπλουζάκι, εννοείται με γραμμές, το μπλουζάκι είναι σε μπλε σκούρο με καφέ και άσπρες γραμμές, 4 ευρώ. Πήρα, αυτό δεν ξέρω γιατί το πήρα, δεν άρεσε σε κανέναν, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, λέω την τελική, κάτσε φαίνεται και το φανελάκι μου μέσα, στην τελική το φορώ και για πιτζαμούλα, δεν πειράζει, για το καλοκαίρι ωραίο είναι στην παραλία. Είναι αυτό εδώ το μπλουζάκι που έχει αυτή την νίον γραμμή, είναι πλαστικό. Να βλέπετε, δείτε με, κίτρινο. Είναι έτσι απλό και τι γράφει μέσα, generation και κάτι άλλες βλακίες. Και αυτό είχε νομίζω 4 ευρώ. 4 ευρώ αυτό από 13. Αυτό είναι τώρα το extra small, κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. Δεν ξέρω γιατί τα κάνουν τόσο φαρδιά, τι μόδα είναι αυτή, δεν μου αρέσουν εμένα έτσι. Λοιπόν, πήρα ένα πολύ απλό μαύρο μπλουζάκι. Τα θέλω γενικά τα μαύρα μπλουζάκια, τα φοράω καθημερινά. Είναι τούτο εδώ πέρα, αλλά δεν φαίνεται τώρα στην κάμερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ύφασμά του, είναι πάρα πολύ ελαστικό. Και διαφανίζει, δηλαδή βλέπετε, αφού με βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι αρκετά διάφανο. Και αυτό το ίδιο 4 ευρώ το είχε. Τι άλλο πήρα, α, πήρα ένα πάλι πόλο, δηλαδή τελείως απλό μπλουζάκι. Μ' αρέσουν τα πόλο. Είναι έτσι λίγο πιο chic, πιο κουινάτα. Small είναι αυτό, 4 ευρώ κι αυτό. Μια χαρά. Τώρα αυτό, δεν ξέρω αν θα το φορέσω, είναι λίγο το χρώμα περίεργο. Επειδή δεν έχω γενικά πολύ χρωματιστά μπλουζάκια όπως έχετε καταλάβει, έχω λίγο πιο μονότονα. Μετά θα δείτε βέβαια πιο κουινάτα. Πήρε ένα μουσταρδί, κροκί. Είναι πετσετέρε παιδί μου το υφασμά του, αν το δείτε. Δεν φαίνεται. Και στα πλάγια τα μανίκια είναι κανονικό τέτοιο. Κανονικό μακό. Λοιπόν, αυτό είναι extra small και αυτό το έχει 4 ευρώ. Θα το φορέσω. Όχι, θα το φορέσω. Ναι, εντάξει, καλό είναι το χρωματάκι. Βρίσκεις? Βρίσκω. Λοιπόν, αυτά πήρα από μπερσίκα, από μπέρσκα. Όλα αυτά έχω αγοράσει. Τώρα που τα βλέπω λίγα μου φαίνονται. Καλά, όχι να μην παραπονιέμαι κιόλας. Θα τα βάλω μέσα. Τι σακούλες κάνω στα μπέρσκα, δηλαδή. Λίμα των. Διαλύονται. Δύο φορές πήγα και μου άλλαξαν τη σακούλα γιατί μου σκίστηκε.
ψυχτήλ. Λοιπόν, αυτά από Ελλάδα. Αυτά ψώνισα και πάμε τώρα στα ρούχα που ψώνισα από το εξωτερικό, από τον Μπούχου, όσοι το ξέρετε. Γενικά είναι το αγαπημένο μου site από το εξωτερικό, γενικά η Σιχτήλ. Ψωνίζω αρκετά συχνά από εκεί. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Αυτό εδώ τι είναι, ούτε που θυμάμαι τι έχω ψωνίσει. Τι μας λέει εδώ, Μπούχου. 30% έκπτωση στην επόμενη αγορά σου. Ε, τι 30%, αφού αυτά που ψώνισε είχαν μείον 70%. Σας κοροϊδεύεις, βέβαια, ice stick deal. Σας κοροϊδεύεις, κι άλλα έχουν βάλει μέσα, εντάξει, το εμπεδώσαμε. Ice stick deal, ice stick deal. Λοιπόν, ένα μπλουζάκι. Α, μπράβο, ναι, αυτό. Τώρα τα θυμάμαι κι εγώ γιατί τα έχω ξεχάσει τι έχω ψωνίσει, μην νομίζετε. Λοιπόν, είναι ένα απλό μπεζ πόλο μπλουζάκι, έτσι. Και έχει γραμμές στα πλάγια. Πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει γενικά το μπεζ και ειδικά για χειμώνα. Ίδιο με την κουβέρτα μου, είναι που βλέπω πίσω. Πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι τι μέσα όμως αυτά, θα σας γελάσω. Νομίζω αυτό είχε 16 ευρώ από ό,τι θυμάμαι. Θα σας τα λέω στα περίπου τις τιμές από αυτά που θυμάμαι, εντάξει. Πάμε τώρα στη μεγάλη τη σακούλα εδώ που δεν σηκώνεται. Ωπαλάκια. Ας την ανοίξω από το κάτω. Ωραία. Λοιπόν, θα την βάλω εδώ. Ω, πονάτο το που είναι. Νάτο το βλέπω. Πόνε σαν τα μάτια μου από τη γυαλάδα. Πάμε να τα ανοίξουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, όπα, φύγανε από τη σακούλα. Στο πρώτο είναι ένα παντελόνι. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο μου, πολύ καλή αγορά. Είναι σαν το άλλο που σας έδειξα πριν, από Pull & Bear, μαύρο, αλλά στα πλάγια έχει την πουτανία και έχει αυτή τη γραμμή εδώ πέρα. Είναι χρυσό μαύρο, αυτό που βλέπετε, δεν μπορώ να το περιγράψω, τέλος πάντων, με αυτά τα περίεργα σχέδια. Πολύ ωραίο για πρώτο χρονιά, ό,τι πρέπει, το κρατάω για του χρόνου. Δεν θυμάμαι τιμή καθόλου σε αυτό, θα σας γελάσω. Νομίζω 20, κάπου εκεί. Εκεί, σκουπίδιος. Πάμε στο επόμενο, έχει βγει ήδη από τη σακούλα. Αυτό είναι τέλειο. Εντάξει, αυτό είναι βραδινό, να ξέρετε. Τι θα γίνει με το φανελίνι από μέσα. Είναι βραδινό μπλουζάκι. Είναι κουινάτο, έτσι, δείτε το. Ε, σαν τη μοιραράκι θα το κάνω. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε πως παίζουν τα χρώματα μέσα. Αυτό είναι μπλουζάκι και πίσω είναι ακόμα πιο έντονο. Κοιτάξτε εδώ. Ε, βέβαια, είναι μαύρο με ασημί. Τι γράφει, δεν γράφει τίποτα. Νομίζω αυτό είχε 16 ευρώ το μπλουζάκι. Εντάξει, είναι το αγαπημένο μου. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Δείτε εδώ τα χρώματα. Ποια χρώματα, ένα χρώμα έχει, αλλά κοιτάξτε πώς παίζει με την κάμερα. Παίξτε. Λοιπόν, αυτό. Α, απλό αυτό, αλλά πρακτικό. Γιατί ζακέτες και τέτοια δεν παίρνω πολύ συχνά. Οπότε πήρα μια ζακετούλα. Εννοείται με γραμμή στα πλάγια. Είναι αυτή εδώ πέρα, είναι βελουτέ. Είναι πολύ μαλακιά, ξέρετε, είναι πολύ τη μόδα αυτά. Και έχει στα πλάγια. Κόκκινη, όχι χρυσή, ασημένια γυαλιστερή γραμμή και μπλε. Φαίνεται εδώ ότι είναι ασημένια, δεν ξέρω αν φαίνεται. Αλλά είναι ετούτο εδώ. Πολύ ωραίο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και γενικά εγώ από εκείνο το μαγαζί παίρνω το πιο μικρό νούμερο. Το small είναι το πιο μικρό τους, οπότε είναι small όλα ό,τι βλέπετε, να ξέρετε. Παρόλο που στα μοντέλα λέει ότι φοράνε medium. Μια φορά πυραμίδι μου ήταν τεράστια. Εντάξει, εγώ γενικά τα θέλω πιο κολλητά, δεν μπορεί να μου είναι φαρδιά, δεν μου πηγαίνουν. Α, αυτό μοιάζει λίγο με το προηγούμενο μπλουζάκι που σας έδειξα, αλλά είναι λίγο πιο μαζεμένο, έχει πιο λίγη γυαλάδα. Λοιπόν, έχει μόνο στα μανικάκια. Βλέπετε, είναι αυτό εδώ, αλλά έχει μόνο εδώ τη γυαλάδα αυτή. Παρόμοιο βέβαια με το άλλο, δεν έπρεπε να το πάρω, παρά είναι ίδιο, αλλά εντάξει, για καθημερινό καλό είναι. Πολύ ωραίο αυτό, νομίζω είχε 13 ευρώ αυτό, ήταν πιο φθηνό. Πάμε στο, να σας δείξω γιατί το βλέπω όλη την ώρα πάνω, δεν μπορώ, θα σας το δείξω αυτό που είναι άτο. Άντε, έφτυχτε. Λοιπόν, πήρα ένα φούτερ, γιατί δεν έχω και πολλά φούτερ είναι η αλήθεια. Και είπα να πάρω έτσι ένα λίγο πιο γιο, λίγο πιο λουζ. Να το παίξω λίγο, να πάω στο Λόχα να κάνω μαγιά. Είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί το πήρα, αλήθεια. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί το πήρα. Είναι αυτό το λουμινόχαρτο που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι τεράστιο, είναι το πιο μικρό νούμερο, είναι το small. Ναι, δεν ξέρω γιατί, δεν... Έχει ένα point, έχει το point του, έτσι με μαύρο παντελονάκι και μαύρο παπουτσά... Αχ, το κορδόνι στο μάτι... Και μαύρο παπουτσάκι, το φοράς. Τώρα που πας δεν ξέρω, είναι τεράστιο, πραγματικά τεράστιο. Ας το βάλω. Yes! Yes, Sanitas! Χορηγός βίντεο, Sanitas! Όχι, εντάξει, καλό είναι, δεν είναι άσχημο, ε. Έχει ένα point, μ' αρέσει. Συνεχίζουμε. Α, θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα, πήρα και ένα μπουφάν.
Καλά, αυτό το είχε τσάμπα το μπουφάν, έχω να σας πω. Γι' αυτό το πήρα κιόλας. Λοιπόν, είναι όλο αυτό εδώ το πράγμα. Είναι σαν ημίπαλτο, σκεφτείτε το υφασμά του και το στυλ του. Απλά είναι με κουκούλα, είναι κανονικό μπουφάν. Όλο αυτό, παιδιά, το πράγμα, είναι και ασήκωτο εδώ μεταξύ. Τέλειο, έχει και γουνικό εδώ πέρα. Το έχει 26 ευρώ. Ε, ναι, το παίρνεις, παιδιά, 26 ευρώ όλο αυτό το πράγμα. Και με επένδυση μέσα. Πολύ ωραίο. Αυτό τι νούμερο είναι, νομίζω είναι. Είναι το. Α, είναι το medium. Εντάξει. Okay, πιστεύω θα μου κάνει, καλό φαίνεται. Πολύ ωραίο. Για 26 ευρουλάκια. Από πασίκο το είναι, παιδιά, δεν κουνιέται. Τι άλλα έχουμε πάρει, έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα. Α, να σας δείξω αυτό. Κουινάτο κι αυτό. Μοιάζει με αυτό που φοράω, σε πιο ήσυχο. Είναι φουτεράκι πάλι. 20 ευρώ έχει αυτό, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Είναι με χρυσό ύφασμα. Και έχει το χρυσό του εκεί και στην τσέπη. Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Διακριτικό όσο πρέπει. Μ' αρέσει. I like it. I want it. I like it. I feel it. Αχ, καμώ, το έχω σκοτωθεί με τις ταμπέλες. Πάει κι αυτό. Τι άλλο έχουμε εδώ. Α, καλά, αυτό το κρατάω για το τέλος. Πάμε να σας δείξω κι άλλο ένα πολύ basic καθημερινό μπλουζάκι σε μπορντό απόχρωση. Εννοείται με γραμμές. Είναι αυτό εδώ, πολύ όμορφο, πολύ ωραίο, πολύ καθημερινό. Σκουπίδια. Και πάμε και στο τελευταίο που δεν ήταν αυτό που είχα παραγγείλει, δηλαδή στις φωτογραφίες δεν φαινόταν έτσι. Δεν ξέρω αν θα φανεί στην κάμερα, θα σου τραβήξω με το κινητό αν δεν φανεί. Είναι ένα μπλουζάκι, μπορείς να το βάλεις σε μια δισκοτέκ, μπορείς να το βάλεις σε κάποιο κλαμπ θεματικό. Είναι αυτό εδώ, α, στην κάμερα δεν φαίνεται. Ναι, εσείς το βλέπετε τώρα. Να γυαλίζει, να έχει ασημένιες λεπτομέρειες. Από κοντά όμως είναι χρωματιστό. Έχει σαν κομφετί επάνω. Να τώρα πώς φαίνεται. Βλέπετε πώς είναι. Καμία σχέση όπως φαινόταν στη φωτογραφία, να ξέρετε. Φαινόταν όλο ασημένιο. Είναι το small. Πολύ μεγάλο μου φαίνεται βέβαια για small αυτό. Είναι loose fit μάλλον. Δεν μ' αρέσει να πω την αλήθεια. Το περίμενα λίγο πιο στενό. Άλλα χρώματα, αυτό τώρα το χρωματιστό εδώ πέρα, το καρναβάλι της Πάτρας. Α, για την Πάτρα πάρα πολύ ωραίο. Εκεί θα το βάλω. Ωραία, τέλεια. Εντάξει, okay. Δεν ξέρω τι να πω. Queen να είσαι και τα φοράς όλα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά νομίζω ήτανε τα... Αυτά ήτανε. Αυτά ήτανε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήταν τα ψώνια που έκανα για φέτος, στις χειμερινές εκτόσεις. Παίζουν πολύ καλές εκτοσούλες, μπορώ να πω. Μπορείς να βρεις από 2 ευρώ μέχρι 50 ευρώ πράγματα, ό,τι θέλει ο καθένας. Το φουτεράκι τελικά πλάκα-πλάκα γράφει πάρα πολύ ωραία στην κάμερα. Δεν του το είχα. Yes, I like it. Λοιπόν, παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο και αν θέλετε να κάνουμε κι άλλα haul με ρούχα, πείτε μου κάτω στα σχόλια και γενικά όχι μόνο με ρούχα, με παπούτσια, με αξεσουάρ, με ό,τι άλλο θέλετε. Έχουμε πολύ πράγμα εδώ να δείξουμε, γιατί ψωνίζω αρκετά συχνά είναι η αλήθεια ρουχαλάκια και παπουτσάκια και τέτοια. Αν θέλετε να σας τα δείχνω, αν σας ενδιαφέρει. Πείτε μου στα σχόλια λοιπόν, σας χαιρετώ, σας φιλώ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, παιδιά. Γεια σας.